Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Οδεύουμε πλέον προς το Πάσχα. Οδεύουμε, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά, στην Ολυμπιάδα των Παθών. Εκεί ορίστηκε από την Εκκλησία η Μεγάλη Εβδομάδα για να δούμε εμείς αν αξίζουμε ως αθλητές του στίβου που περάσαμε, το στάδιο που περάσαμε της Μεγάλης Εσσαρακοστής, να γευτούμε, να συμμετέχουμε καλύτερα στην Ανάσταση του Χριστού μας. Το πόσο είμαστε ικανοί το ξέρει ο καθένας προσωπικά από μόνος του. Βέβαια, θα μου πείτε, σήμερα είμαστε προσκολλημένοι στα γήινα. Είναι δύσκολο στον σύγχρονο άνθρωπο να ασχολείται για την μεταθάνατον ζωή. Ασχολείται με τα τετριμένα, θα έλεγα. Είναι προσκολλημένος στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και βλέπετε, ας πούμε, τώρα που θα πάμε για το Πάσχα, οι γυναίκες, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τετάρτη, να έχουν κλείσει τα ραντεβού σε όλα τα κομμωτήρια για να φτιάξουν τα νύχια τους, τα πόδια τους, στα πόδια τους και στα χέρια τους, να φτιάξουν τα μαλλιά τους, να βάψουν τα μαλλιά τους, να καλοπιστούν για να πάνε πού, για να συμμετάσχουν στα 5 λεπτά της Ανάστασης, γιατί πάνω 5-10 λεπτά κάθονται απ' έξω από την εκκλησία και πολλοί φεύγουν. Και ξέρετε γιατί φεύγουμε? Φεύγουμε γιατί δεν ξέρουμε τι είναι η άλλη ζωή. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει παράδεισος. Δεν γνωρίζουμε γιατί αγωνιζόμαστε, γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας προετοιμάσει για την μετά θάνατο ζωή. Όταν είπε «Εγώ είμαι η ζωή» και σταυρώνεται στα 33 του, τι εννοούσε? Ότι η ζωή, τη μεταθάνατο ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια, το φως. Μιλούσε για την άλλη ζωή, την οποία εμείς την έχουμε γράψει στα παλιά μας τα παπούτσια. Και φαίνεται από τις αντιδράσεις μας. Φαίνεται από όλη την συμπεριφορά μας. Φαίνεται πως είμαστε χλιαροί χριστιανοί. Πολύ χλιαροί. Δεν βλέπετε τον Μακαριώτα, τον Αρχιεπίσκοπο? Άφησε να περάσει ένα χρονικό διάστημα, να ξεχαστεί αυτός ο κατάπτυστος νόμος, να αρχίσουν πάλι η κοινωνία να μπει μέσα στο ένα ρυθμό φυσιολογικό, να μην εξετάζεται, να φύγει η φασαρία η πολλή, να μην είναι πρώτο θέμα ο κατάπτυστος νόμος που ψήφισαν για την ομοφιλοφιλία, και κάλεσε σαν να μην συμβαίνει τίποτε τον πρωθυπουργό που κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία της χώρας, ο οποίος είναι και αφορισμένος, έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια την Αγία Γραφή και έχει ποδοπατήσει στην κυριολεξία του Ευαγγέλιου, τον κάλεσε, λέει, να πάνε σε ένα γυροκομείο στη Θήβα μαζί από κοινού. Ξέρετε γιατί? Μας κοροϊδεύουν. Θέλουν να παρουσιάσουν ότι η Εκκλησία δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι αγάπη. Άλλωστε το δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή, είναι αγάπη, και ήρθε σε αντίθεση με Αγίους. Με αφορμή, έκανε μια πολιτική δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος, με αφορμή το ευλογημένο αυτό χαστούκι που έδωσε αυτή η κοπέλα από την Καβάλα, και της δίνουμε πολλά συγχαρητήρια. Γιατί μιμήθηκε τους Αγίους μας. Και έκανε ομολογία πίστεως. Και καταδικάστηκε, λέει, το γεγονός από όλους. Είναι βία. Αυτή η ψυχική βία που... Υπάρχουν δύο μορφές βιαιότητα σήμερα. Δύο μορφές που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βία. Η ψυχική βία και η σωματική βία. Ποια είναι η σκληρότερη? Η ψυχική βία που ασκεί κάποιος. Τι άσκησε ο Πρωθυπουργός του Μαξίμου στους βουλευτές? Ψυχική βία, απειλές, εκβιασμούς να ψηφίσουν τον κατάπτυστο νόμο για να μην χάσουν τα κεκτημένα τους. Άσκησε ψυχική βία που είναι η χειρότερη μορφή της υγείας. Και πού την άσκησε? Στο λεγόμενο ναό της Δημοκρατίας. Υπήρχε παρασκήνιο. Και ποιος το αποκάλυψε?
Το ότι υπήρχε παρασκήνιο δεν το λέει ο Μιλόν. Το είπε ο μακαριστός ο πατήρ Βασίλειος ο Βολουδάκης από τον Ιανουάριο. Το αποκάλυψε αυτό. Όταν είπε ότι θα ψηφίσουν αυτό τον κατάπτυστο νόμο 175 βουλευτές. Τι σημαίνει, τι έκαναν αυτοί οι βουλευτές λοιπόν. Ποδοπάτησαν το Ευαγγέλιο και έχουν το θράσος να πηγαίνουν στον τόπο του εγκλήματος. Εγκλημάτισαν εναντί του Χριστού. Βλαστήμησαν την Αγία Τριάδα μας. Βλαστήμησαν τις εντολές του Χριστού μας. Τη διδασκαλία του Χριστού μας, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γιατί θα μου πείτε το βλαστήμησε. Πού λέει για ομοφιλοφιλία του Ευαγγέλιου. Μα λέει ο Χριστός μας, ο Θεός, από τη γένεση, ότι δημιούργησε άρσεν και θήλη. Δεν λέει για κανένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο. Άρα είναι βλαστημία απέναντι στο Θεό. Αποτελεί βλαστημία αυτός ο νόμος. Και τους βλάστημους αυτούς που ποδοπάτησαν το Ευαγγέλιο και σε άλλες αναφορές και στο Δευτερονόμιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τους αρσενοκίτες. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε, σας το ξεκαθαρίζουμε. Σαν Ορθόδοξη Εκκλησία πολεμούμε την αμαρτία, όχι τον άνθρωπο. Παρουσίασαν λοιπόν αυτή την κοπέλα, πέσαν όλοι πάνω τους. Θυμόμαστε την περίπτωση του Βερίκιου παλιά που είχε, αυτός μετάνιωσε δημοσίως και βγήκε και είπε τι έπαθε από τον αφορισμό που βλαστήμησε την Παναγία και αφορίστηκε τότε από τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων τον Αμβρόσιο. Ζήτησε συγγνώμη δημοσίως ο Βερίκιος και μεταβαίνει συνεχώς στο Άγιο Όρος και τότε είχαν βγει αυτοί οι ίδιοι. Βγήκαν και τώρα με την κοπέλα και με τον παπά και βλέπεις βγήκαν οι δεσποτάδες να υπερασπίσουν ποιους, αυτούς που τους έβρισαν, που έβρισαν την πίστη και τολμούν να πάνε στην εκκλησία. Λοιπόν σας το δηλώνω και εγώ προσωπικά, εάν στην εκκλησία που θα πάω στην εκκλησία στο αυτή την μεγάλη εβδομάδα χθεί κάποιος από αυτούς θα τον χαστοκίσω και το λέω προκαταβολικά. Εάν τολμήσει κάποιος και μπει στην εκκλησία κάποιος από αυτούς και τους έχουμε σε λίστα, τους βγάλαμε και αφίσα. Και μπουν, εγώ θα τον χαστοκίσω. Θα με πουν ακροδεξιό, θα με πουν φασίστα. Χριστιανός θα είμαι. Και ξέρετε γιατί θα τους χαστοκίσω. Να σας πω, εγώ το στηρίζω. Και τι έκανε ο Άγιος Νικόλαος τον Άριο. Τι έκανε. Τον χαστούκησε. Γιατί βλαστήμησε την Αγία Τριάδα. Τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Να θυμίσω και στους Αγιορείτες. Που είπανε εμείς δεν θα τους προσκαλέσουμε ποτέ. Κάποια μοναστήρια, όχι όλα. Γιατί είναι και τα ΕΣΠΑ, είναι τα χρήματα, είναι τα κονδύλια. Δεν μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος, λέει. Είναι αγάπη, λένε οι αγαπολόγοι. Να δεν ντρέπονται λίγο. Έρχονται αντίθετοι με το λόγο των Αγίων μας. Τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Οι βλάστημοι δεν είναι άξιοι να απολαμβάνουν τον κόσμο τούτον. Βαριά κουβέντα θα μου πει. Ναι, δεν είναι άξιοι. Γιατί ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε από το Θεό για τα παιδιά του Θεού. Για αυτούς δηλαδή που τηρούν τις εντολές του. Και λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να το πούμε σε... Αν ακούσεις κάποιον λέει ο Άγιος Ιωάννης, να το πούμε σε νεοελληνική μετάφραση έτσι να το καταλάβετε. Εάν ακούσεις κάποιον σε δρόμο ή στην αγορά να βλαστημεί το Θεό ή τη Θεοτόκο, έλεγξέ τον. Μη σταματήσεις ακόμη και αν σου επιτεθεί. Χτύπησέ τον στο πρόσωπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα ακούτε δεσποτάδες μου. Τα ακούτε που το κάνατε γαργάρα. Και είδατε ότι δεν βγήκε κανένας από εσάς να υποστηρίξει την κοπέλα. Αντιθέτως βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος να δώσει αγαπολογία. Ότι η Εκκλησία είναι αγάπη. Τι λέει. Έρχεται δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος αντίθετος με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Να τους βάλουμε στα ίσια, από εδώ ο Ιερώνυμος, από εδώ ο Χρυσόστομος. Για να βάλουμε τις δυο δηλώσεις. Τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Χτύπησε τον λέει στο πρόσωπο, σύντριψον το στόμα. Σπάστο τα μούτρα τα λέμε σήμερα.
Αγίασε το χέρι σου ακόμη και αν σε κατηγορήσουν κάποιοι, σε σύρουν στα δικαστήρια. Τα ακούτε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και στο βήμα του κριτηρίου να πεις με θάρρος ότι το έπραξες γιατί βλαστήμησε ο ραπιστής τον βασιλέα των αγγέλων. Θα μου πείτε, αυτή δεν είναι η βλαστημία του Χριστού? Ναι, βέβαια την έβγαλε τώρα, δεν είναι ποινικό αδίκημα, η βλαστημία. Γιατί φεύγουμε και γινόμαστε, λέει, θα μας πει ο, πώς τον λένε αυτός ο περιπλανόμενος από θείασος που βγαίνει στα Σόπουλος, δεν ξέρω πώς το λέγεται. Θα μας πει ότι δεν έχουμε θεοκρατία. Μα συγγνώμη, δεν μιλάμε για θεοκρατία. Εδώ μιλάμε για την πίστη των χριστιανών. Τι κάνουν οι χριστιανοί? Ποιοι πιέστηκαν? Και αυτοί που ψήφισαν τον νόμο δεν ήταν μουσουλμάνοι, κύριε Τατσόπουλε, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν μουσουλμάνοι, ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ως μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις εντολές του Χριστού μας. Αυτό είναι. Έχουν λοιπόν την υποχρέωση να τηρούν τις εντολές του Χριστού μας. Εκτός και φύγουν και πούν δεν είναι ορθόδοξοι. Αλλά αυτοί θέλουν από τη μια να παρουσιάζονται ορθόδοξοι για να αντλούν τις ψήφους και από την άλλη να παρουσιάζονται άθεοι και αδιάφοροι απέναντι στη θρησκεία. Δηλαδή είναι ίξις αφίξι όπου πάει η βάρκα. Αυτό δεν είναι έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό. Εσύ μπορεί να είσαι άθεος και υποστηρίζει την αθεία σου και μπράβο σου. Αυτοί όμως παρουσιάζονται ως ορθόδοξοι και πάνε σε εκκλησίες και παρουσιάζονται μέσα να κοροϊδέψουν ουσιαστικά με την παρουσία τους αυτοί μέσα. Συνήθως έρχονται μεγάλη εβδομάδα, δεν πατάνε σε άλλες μέρες, στις δοξολογίες κατά τις εθνικές επετείους και όπου δουν και μαζεύεται κόσμος πάνε και αυτοί γιατί σου λένε να με δούνε. Και ξέρετε δεν πάνε πίσω-πίσω. Γιατί αν έχουν μετανιώσει για το σφάλμα τους, πάνε πίσω-πίσω. Κάθονται μετανιωμένοι, κλαίνε. Αυτοί δεν, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό, αλλά πάνε και μπροστά-μπροστά και καυχόνται ότι ήρθανε. Και υπάρχουν ιερείς, δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι ιερείς, που θα τους βγάλουν και ειδική καρέκλα απ' έξω για να κάθονται σαν βασιλιάδες. Το έχω δει με τα μάτια μου αυτό. Γιατί λέει, σου λέει, μήπως το χρειαστώ αύριο για κανένα ρουσφέτη. Αχ, παπά μου. Να, τα ρουσφέτια αυτόν τον κόσμο σου κόβουν τη βασιλεία, την αιωνιότητα. Όταν μένεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο και κοιτάς τα ρουσφέτια, χάνεις την αιωνιότητα. Εγώ λοιπόν σας το δηλώνω επίσημα. Έτσι και μπω σε ναό και έρθει κάποιος εξ αυτών μέσα, θα τον χαστουκίσω και το κλαίω προκαταβολικά, για να το ξέρετε. Και δεν είμαι ούτε ακροδεξιός ούτε φασίστας. Είμαι χριστιανός, ορθόδοξος και ακούω αυτοί βλαστήμησαν την πίστη. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας μείνουν εκτός εκκλησίας. Δεν έχουν καμιά δουλειά στην εκκλησία. Εάν μετανοήσουν δημοσίως, όπως δημοσίως εστράφησαν εναντίον του Ευαγγελίου και ποδοπάτησαν το Ευαγγέλιο μας, εάν μετανοήσουν, εγώ θα πάω πρώτος και θα τους φίξω το χέρι. Θα τους αγκαλιάσω και θα τους πάω μπροστά-μπροστά. Όχι πίσω. Αλλά αμετανόητοι ως είναι, αν θέλουν μπροστά, όχι. Και τα μοναστήρια, όπως γράφαμε και στο στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί, πολλά μοναστήρια, πολλές εκκλησίες είπαν ότι δεν τους δέχονται. Και αυτό έπρεπε να κάνουν και οι δεσποτάδες. Να πάψουν να κρύβονται, να είναι με το ένα πόδι στην εκοσμίκευση και με το άλλο στο Θεό. Κοροϊδεύουν το Θεό, γίνονται φαρισαίοι. Γίνονται φαρισαίοι. Λέει δεν θα τους εμποδίσουμε να έρθουνε. Βρε, εδώ εμποδίζεις τον κατηχούμενο και τον βγάζεις έξω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γιατί ακόμη δεν έχει βαφτιστεί. Αυτός είναι βαφτισμένος και έχει ποδοπατήσει το Ευαγγέλιο. Θα τον βάλεις μέσα? Θα μου πεις εσύ είσαι λιγότερο αμαρτωλός? Όχι, μεγαλύτερος αμαρτωλός είναι, από όλους. Αλλά έχω επίγνωση της αμαρτίας και ζητάω συγγνώμη και εξομολογούμε και ετοιμάζουμε για να πάω στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Ευχαριστίας, να συμμετάσχω. Θυμάμαι κάποιον
που τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Τον φεσαριανούσανε τη Μεγάλη Παρασκευή από εκκλησία σε εκκλησία και τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή είχαν βγάλει πρόγραμμα οι σύμβουλοι του εκεί σε ποιες εκκλησίες θα πάνε. Στο νότιο τομέα, να το πούμε έτσι, Αθηνών. Και πήγαινε και για 5 λεπτά σε κάθε εκκλησία καθόταν μπροστά, χορευόταν, κοιτούσε τον κόσμο, κοιτούσε να τον δει έτσι επιδεικτικά ο κόσμος ότι ήρθε και μετά από λίγο έφευγε. Και τον άκουσα να λέει, έχουμε πόσες ακόμη έχουμε να πάμε, προλαβαίνουμε. Εκκλησίες, αυτοί είναι σήμερα οι εκπρόσωποι μας. Παίζουν μπουνιές στη Βουλή. Βρίζονται. Αυτό είναι το επίπεδο της Βουλής. Ανθρωπάκια, τα οποία μετακινούνται για να μην χάσουν τα δεδουλετά, τις τσέπες. Γιατί σε πια, το είπαμε κιόλας, Τσίπρας και Τραγάκης. 6 μήνες είχαν να πατήσουν στη Βουλή. Εγώ τα λέω με τα ονόματά τους. Είχαν πολλά, είχαν απουσίες. Αλλά το μισθό, στο μισθό δεν απουσίαζε, έπεφτε κάθε μήνα. Παφ, παφ. Και άρα να πάει κάποιος εργαζόμενος και να μην πάει αδικαιολόγητα 3-4 μέρες στη δουλειά, φεύγει. Απολύεται. Αυτή η ανισότητα πρέπει να σταματήσει. Και κάτι μια, να μην το ξεχάσω, μια διευκρίνηση. Εγγράφτηκε σήμερα, βούηξαν τα τηλέφωνα της εφημερίδας σήμερα, Τετάρτη. Γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα που σκοπτικά αναφερόταν σε κάποια εγγένεια της Αμερικανικής Πρεσβείας, δεν ξέρω τι ήταν, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, Αμερικανική Γωνιά το ονομάσανε, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Και ο συντάκτης του δημοσιεύματος αναφέρθηκε σκοπτικά, ηρωνικά δηλαδή, περιφρονητικά στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Πειραιός, αναφέρομενος ότι τον αποκάλεσε στήλο, ο πάλι ποτέ στήλος Ορθοδοξίας, πώς δέχεται να μιλάει με αυτούς που είναι υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ και το ένα ήταν ο Αμερικανός πρέσβης και αυτά. Και επειδή έγραψε τον αποκάλεσαν ο στήλο, έτσι σκοπτικά στήλο Ορθοδοξίας, πέρανε όλοι και μας ρωτάγανε αν ήταν ο στήλος Ορθοδοξίας, οργάνωσε την εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και έπρεπε εμείς, εγώ δεν καταλάβαινα την αρχή. Λέω κάποιος θα συκοφάντησε κάποιο κείμενο, συκοφαντικό θα είναι. Όταν το διάβασα όμως με προσοχή κατάλαβα που αναφέρεται. Ο στήλος λοιπόν της Ορθοδοξίας δεν έχει καμιά δουλειά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Άλλωστε στην εφημερίδα περιποιούμαστε μέσα σε εισαγωγικά αυτό τη Νέα Βαβυλώνα. Αυτή την ηγεσία δεν έχει ο αμερικανικός λαός συμμετοχή. Υπάρχει μια ηγεσία η οποία είναι που κινεί τα νήματα εκεί. Ο πρώτος υπόδουλος λαός είναι ο αμερικανικός σε αυτή την ηγεσία. Υπόδουλοι είναι οι Αμερικανοί μέσα σε αυτή την τρομερή ηγεσία που την καταφέρνουν από εδώ και από εκεί. Και υπόδουλοι είναι και η Ελλάδα. Και γράφουμε για αυτή την ηγεσία που το Ρότσιλ, τις οικογένειες, το Ρότσιλ, το Ροκφέλλερ και όλη αυτή τη το κακό συναπάτημα που έχουν μαζευτεί και καταστρέφουν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμιά δουλειά με την αμερικανική γωνιά και το διευκρινίζω για να μην μας παίρνουν τηλέφωνα. Έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση την οποία προς τιμή τους ανέρτησαν και το site που υπέγραφε ένα με το ψευδώνυμο ένζυμο που έγραφε αυτό το δημοσίευμα, έκανε και την απαραίτητη διόρθωση. Δεν είχαμε καμιά δουλειά εκεί. Ούτε ο διευθυντής, ούτε κανείς συντάκτης, ούτε καλύψαμε την εκδήλωση, ούτε τη γνωρίζαμε καν την εκδήλωση αυτή. Για να τα λέμε αυτά, γιατί υπήρξαν πολλοί άσπονδοι φίλοι, που αμέσως άρχισαν να μας κατηγορούν. Πα. Άλλα λέει, άλλα κάνει, μου λέγανε. Και λέω, τι άλλα λέω και άλλα κάνω, δεν ξέρω. Γράφανε διάφορα. Τους ευχαριστούμε όλους και τους ευχόμαστε καλή Ανάσταση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα τα οποία πολλοί νομίζουν ότι δεν θα έχουν τα γεγονότα. Λένε ότι δεν θα γίνουν τα γεγονότα αυτά που περιμένουν όλοι. Τα γεγονότα, καλοί μου χριστιανοί, θα γίνουν.
και μάλιστα θα έχουν και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και βλέπουμε με την αμετανοησία μας, με την αποστασία μας απέναντι στο Θεό, θα έχουν και πολύ ένταση και θα υποφέρουμε. Του χρόνου δεν ξέρουμε. Του χρόνου προσπαθούμε να τον υπολογίσουμε με βάση τα δικά μας τα προσωπικά κριτήρια, αλλά πολλές φορές ο χρόνος πέφτουμε έξω, γιατί άλλα είναι τα σχέδια του Θεού. Γρήγορα θα γίνουν τα γεγονότα, γιατί ο Θεός δεν θέλει το χωραφάκι του αυτό να συνεχίσει να είναι μολυσμένο. Θα το καθαρίσει λοιπόν, θα βγάλει τα αγκάθια. Δεν τα βλέπετε. Η φύση είναι σε αναμονή. Δέστε τι έξω. Είδαμε τη σκόνη από τη Σαχάρα. Δημιουργούν διάφορες καταστάσεις αυτοί, τρομακτικές καταστάσεις για να κρατούν σε ένα τέτοιο, αλλά η φύση είναι σε μια αναμονή. Θα δούμε λοιπόν γεγονότα. Το πώς θα το δούμε, δεν ξέρω, θα τα επιτρέψει ο Θεός. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν είμαι προφήτης. Μεταφέρω προφητείες Αγίων. Και αυτές όλες συγκλίνουν πλέον ότι είμαστε όχι πολύ κοντά. Είμαστε στην ώρα μηδέν που λένε αεροπόροι. Αυτό να το ξέρουμε. Μακάρι να φτάσουμε και σε ευρωεκλογές, μακάρι να γίνουν όλα κοσμικά. Πολλοί λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι λέγανε και τον καιρό του Νόε. Κοροϊδεύαν τον Νόε. Αλλά οι Άγιοι μας έχουν μιλήσει ξεκάθαρα. Ανοιχτά. Και οι σύγχρονοι γέροντες και οι παλαιότεροι. Ο χρόνος, κάποιοι λένε, θα γίνει το 30. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν θα γίνει ένωση με τον παπισμό. Αν και το καλλιεργούν. Βλέπετε, βγάζουν σταυρούς από τις Αγίες Τράπεζες, να μοιάζουν με δυτικούς. Βγάζουνε, έχουν βαλθεί, δεν ξέρω τι έχουν πάθει, έχουν τρελαθεί. Στο Περιστέρι, παρά τις αντιδράσεις των πιστών, ο Μητροπολίτης εκεί επιμένει να βγάζει τους σταυρούς από την Αγία Τράπεζα. Λέει ότι είναι, λέει, παλαιοχριστιανικό τυπικό. Τι μας λέτε? Θυμάμαι έναν παππούλι εδώ από το Λεκανοπέδιο που υπέβαλε τότε στη Μητρόπολη του Αρχιεπισκοπή, με κάποια Μητρόπολη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια ήταν, υπέβαλε ένα σχέδιο να φτιάξει τέμπλο. Και στο τέμπλο έβαζε σταυρούς. Όπως συνηθίζεται. Ξύλινο τέμπλο, θα έβαζε σταυρός και του αφαίρεσαν τους σταυρούς από το τέμπλο στην υπεύθυνη εκεί της ναοδομίας της Επισκοπής που υπηρετούσε. Και ήρθε ο άνθρωπος και μου το κατήγγειλε. Λέει, κοίταξε τι σχέδιο τους έδωσα και τι σχέδιο μου παρέδωσα. Δεν το άλλαξε τελικά το τέμπλο. Άφησε το παλιό με τους σταυρούς. Το τι επιδιώκουν, γιατί τους ενοχλεί τόσο πολύ ο σταυρός? Βέβαια θα μου πείτε, κάποιοι τον έβγαλαν για να προσεγγίσουν τους λαθρομετανάστες, να μην ενοχλήσουν τους λαθρομετανάστες. Μακαριότατε. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στα θέματα της πίστης, μακαριότατε. Καμία έκπτωση. Να σκέφτεσαι το απολογητικό βήμα. Άλλωστε κανείς δεν είναι αιωνόβιος εδώ. Δεν ζει αιώνια. Έναν αιώνα μπορεί να ζήσει 100 χρόνια. Και λίγο παραπάνω. Αλλά πολλούς όχι. Κόπηκε αυτό. Παλιότερα ζούσαν και 900 χρόνια και 800 χρόνια. Αλλά ήταν άλλες οι συνθήκες της ζωής τότε. Αυτό κόπηκε μετά τον πύργο της Βαβέλ. Και τώρα θα κοπεί. Ας αφήσουμε όμως αυτά έτσι, γιατί αυτά είναι και λίγο κουραστικά και είναι Πάσχα, και ας έρθουμε στο πνεύμα των ημερών. Είναι πολλοί χριστιανοί που έχουν προβλήματα στο σπίτι. Αντιμετωπίζουν ασθένειες. Αντιμετωπίζουν επιθέσεις από μαγείες, από γλωσσοφαγίες, τις οποίες είμαστε αθωράκιστοι σαν χριστιανοί να τις αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν είμαστε κοντά στο Χριστό. Και τώρα αυτό το Πάσχα, θα δείτε, θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες, θα κοιτάξουμε περισσότερο, θα κοιτάμε το πώς θα είμαστε, την καλεσθησία, πώς θα παρουσιαστούμε, μην μας δούνε οι γείτονες, οι συγγενείς μας,
τι φόρεμα θα φορέσουμε, θα τρέξουμε στα μαγαζιά να πάρουμε τσουρέκια, να αρχίσουμε να πάρουμε το τι θα φάμε το Πάσχα, αν θα πάρουμε κοκορέτσι ή πού θα αγοράσουμε τα αρνί, να είναι χωριάτικο ή να είναι, ξέρω εγώ, από κάποιο νησί. Αυτά, λέω, αυτά τα τετριμένα, τα κεκτημένα, τα τυποτένια απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Δεν τον απασχολεί η συμμετοχή στην πορεία του Χριστού μας προς το Πάσχα, που είναι μια πορεία, μια Ολυμπιάδα. Κάθε μέρα έχει αγωνίσματα. Και για τα αγωνίσματα αυτά μας ετοίμασε στο στάδιο Χριστός. Για πού? Για να πάμε στα αγωνίσματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν γι' αυτά? Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη δικαιοσύνη του Ιωσήφ, πόσο δίκαιος ήταν, και την αγάπη του, εκείνη την πραγματική αγάπη, όταν είδε τα αδέλφια του, τα οποία αδέλφια του τον πούλησαν, τον εξόντωσαν δηλαδή, και τότε ο δούλος ήταν θανατοποινήτης, δηλαδή μπορούσε κάποιος να τον σκοτώσει αν μην τιμωρηθεί ποτέ. Και όμως ο Θεός τον πήρε και τον έχρισε βασιλιά. Είναι η πορεία, και επειδή παρουσιάζεται αυτό τις πρώτες μέρες, την πρώτη μέρα, έχουμε τον Μπάγκαλο Ιωσήφ. Παρουσιάζεται αυτό το παράδειγμα, γιατί το παρουσιάζει ο Χριστός? Το παρουσιάζει για όλους εμάς. Δεν έπαψε αυτός να έχει τον Χριστό στην καρδιά του. Και όταν χριστιανοί μου, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, όταν έχουμε τον Χριστό στη ζωή μας, και όπως γράφει ο πατήρ Αρσένιος στα βιβλία που έχει εκδώσει εδώ, στο στήλο Ορθοδοξίας, στον Αγαθό Λόγο, όταν κάποιος έχει τον Χριστό, τότε μπορεί να γερνάει, λέει, το σώμα του, η ψυχή του όμως γίνεται νεανική, φτερουγίζει, γίνεται παιδική. Και όταν έχεις ψυχή παιδική, τότε ανεβαίνεις στο Θεό, να γίνεστε σαν παιδιά, λέει. Εάν δεν γίνετε παιδιά, δεν κερδίζετε τη βασιλεία. Και πολλοί το ερμηνεύουν έτσι επιπόλαια και λέει, μιλάει για την αγνότητα. Όχι. Το παιδί είναι δοσμένο εξ ολοκλήρου στους γονείς του, στον πατέρα του, στη μάνα του. Έτσι πρέπει να είναι και ο χριστιανός, εξ ολοκλήρου δοσμένο στο Χριστό. Και όταν είσαι εκεί, έρχεσαι στη ζωή, συμμετέχεις στην όντως ζωή. Και δεν σε ενδιαφέρει το φθαρτό σώμα. Λέει κάποιος, θα σε βλάψουν, θα σε πιάξουν, θα σε δείξουν. Δεν τον ενδιαφέρει το χριστιανό. Γι' αυτό πήγαινε τραγουδώντας το μαρτύριο. Γιατί ήξερε το εισιτήριό του που τον πάει. Την έβλεπαν, πολλοί είδαν την άλλη ζωή από όντες εδώ. Το έχει πει και ο Χριστός. Ζούσαν στον παράδεισο. Σήμερα όμως είμαστε κακεντρεχείς, με μικρότητες μεταξύ μας. Βλέπετε, αδέλφια δεν μιλούνται. Να τσακώνται τα αδέλφια για τα περιουσιακά στοιχεία. Ή να είναι ο άλλος τεμπέλης και να προσπαθεί να ζει σε βάρος του εργατικού. Και ο εργατικός θα αντιδράει κάποια στιγμή. Ή για μια σπιθαμή γης. Μου έστειλε ο καλός μας φίλος ο Ηλίας, εισαγγελέας, επιτιμή τώρα, συνταξιούχος, ιστορίες που έζησε ο ίδιος και θα τις τυπώσουμε. Ζούσε κάποιος, ενώ ήταν ένα ζευγάρι βιοτεχνών από τη Δράμα, μια ιστορία που διάβασα και συγκλονίστηκα. Ζούσε την κοσμίκευση. Ο Θεός τους τα έχει δώσει όλα. Είχαν μια βιοτεχνία, έβγαζαν χρήματα, έκαναν γλέντια με ανθρώπους, με πολλούς που θεωρούσαν φίλους. Κάθε φορά στο σπίτι μαζευόντουσαν, λέει, ψήνανε, φτιάχνανε, γλεντούσανε. Είχε δύο παιδιά. Ήταν, πήγαιναν όλα καλά και έκαναν και το εξής, λέει. Αυτός για να, επειδή δεν είχε για να, ήταν της μόδας, λέει, τότε, να πάει ο άντρας ή η γυναίκα να βρουν φίλους ή φίλοι. Και αντάλλαζαν συντρόφους και πέφτανε στην πορνεία, στη μοιχεία, για να δείξουν τι,
ότι ζουν μέσα στην εκοσμίκευση, τα πάθη τους. Το Χριστό, λέει, μην ασχολείσαι. Πάσχα πήγαιναν και Χριστούγεννα. Από μακριά όμως. Και κυρίως το Πάσχα, στα 5 λεπτά. Λέει, να ασχολείσαι πολύ με τον Χριστό, του έλεγε ο άντρας στη γυναίκα. Όταν ήρθε όμως, κάποια στιγμή τους ειδοποιούν από την αστυνομία. Τα παιδιά τους σπούδαζαν, το ένα λέει στις Σέρες, το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Και έδειχναν χρήματα στα παιδιά, για να τους ζητούσαν χρήματα και είχαν, ζούσαν πλουσιοπάροχη φοιτητική ζωή. Τους κάλεσαν λοιπόν από το τμήμα, γιατί ο γιος συνελήφθηκε τότε στον Προμαχώνα με ναρκωτικά. Και όταν πήγε στο τμήμα ο βιοτέχνης, έχασε όλη τη γη κάτω από τα πόδια του. Και τότε είδε την αντιμετώπιση του αξιωματικού που λέει, εσύ είσαι, λέει, του παιδιού αυτού, πώς τους λένε, του, που παίρνει ναρκωτικά. Ο πατέρας τον υποβίβασε τόσο πολύ ο αξιωματικός και τότε γύρισε και είδε την εικόνα του Χριστού. Και είδε τον Χριστό δακρυσμένο. Πώς τον είδε, δάκρυσε η εικόνα. Αυτός τον είδε. Όπως βλέπουν κάποιοι το Άγιο Φως. Αυτή είναι η πιστή. Λένε, δεν υπάρχει, λέει, το Άγιο Φως. Κάνανε και δικαστήρια και μηνύσεις. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αν είσαι πιστός, το βλέπεις. Βλέπεις το άχτιστο φως του Χριστού. Το ζεις, το βιώνεις. Αν όμως λειτουργείς με την κοσμικά, δεν βιώνεις τίποτα. Κοροϊδεύεις. Αν κάποιος βάλει το φως, το άχτιστο φως, στα γένια του, δεν καίγεται. Γιατί ξέρει ότι κρατάει το άχτιστο φως. Αν όμως κάποιος δεν έχει την οικοσμίκευση και το βάλει, θα καεί. Αυτή είναι η διαφορά της πίστης. Καταλάβατε, πήγε λοιπόν και είδε τον Χριστό δακρυσμένο και συγκλονίστηκε και άλλαξε ζωή. Και αυτός και η γυναίκα του. Άκουσε το παιδί του κάτω να λέει ότι, πατέρα, έκανα ένα λάθος, θα το διορθώσω. Έμπλεξα με τα ναρκωτικά, θα αγωνιστώ και θα το διορθώσω. Και η οικογένεια ήρθε στο Χριστό, όλοι μαζί. Το διόρθωσε πραγματικά. Ο Χριστός τους έδωσε την ευκαιρία και τους τράβηξε όλους τους οικογενειακούς κοντά του. Και άρχισαν τότε να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Και οι ίδιοι που είχαν, λέει, μια υπάλληλο η οποία πίστευε, νίστευε και την κοροϊδεύαν μέσα στη βιοτεχνία. Τελικά οι υπάλληλος την αναζήτησαν και την έκαναν καλύτερη φίλη. Γιατί η υπάλληλος αυτή προσευχόταν πάντα για το ζευγάρι και τα παιδιά. Τους είχε στην προσευχή. Και όπως λέει ένας σύγχρονος γέροντας, όσο πιο πολλούς έχεις στην προσευχή σου, τόσο πιο πολύ σε αγαπάει ο Θεός. Ξέρω η ιερέα που πάει 4 η ώρα το πρωί στην εκκλησία για να προλάβει να διαβάσει τα ονόματα. Ήξερα τον παππούλη, τον πατέρα Παναγιώτη, από τα άγραφα. 1000 ονόματα ήξερα απ' έξω, ολόκληρο κατεβατό. 1 ώρα διάβαζε ονόματα. Τι 1000. 1000 είπα, ονόματα ήταν πολύ λίγα. Και τον ρώτησα εγώ, πώς τα θυμάσαι, λέω, παππούλη, όλα αυτά τα ονόματα. Τα έχω χωρίσει, μου λέει, αναπεριφέρειες, έλεγε γελώντας. Αρχίζω από την Κρήτη, τον Παπαγιάννη, τον πατέρα Θεολόγο, από όλους αυτούς, τα παιδιά τους που έρχονται και μου επισκέπτονται, μου λέει, από όλους, από την Κρήτη τους πιάνω, μετά ανεβαίνω στην Πελοπόννησο, μετά πιάνω την Αθήνα που έχω πολλά ονόματα και ανεβαίνω προς τα πάνω, πιάνω τα νησιά και έχω χωρίς περιφέρειες και έτσι τα θυμάμαι. Και όταν λέει ξεχνάω κανένα, μου το ψιθυρίζει ο φύλακας άγγελός μου, το ξέχασε αυτό. Αυτοί ήταν οι Άγιοι πραγματικοί. Ζούσαν για τους άλλους. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος να φτιάχνει φιλανθρωπικά ιδρύματα, να φτιάχνει τα, να δίνει, λέει, μοσίνες δημόσιες και να το καφιέται για αυτά, αλλά αυτά δεν συνεγείρουν τις ψυχές. Ο κόσμος υποφέρει και το ξέρετε, βλέπετε δίπλα. Με πήρε ο Κωνσταντίνος σήμερα και μου λέει, δεν έχω λεφτά. Του λέω, τι να σε κάνω, βρε Κωνσταντίνο.
άρρωστος είμαι, Κωνσταντίνε. Μου λέει, δεν έχω χρήματα. Ή ένα άλλο παλικάρι κρατάει τον πατέρα του. Μόνος του. Είναι άρρωστος ο πατέρας του με καρκίνο. Και προσπαθεί να τον κρατάς, να τον διατηρήσει, να του δώσει το καλύτερο. Και έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του, αν και είναι νέος, 20-25, την έχει αφιερώσει στην εντολή που λέει τίμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Να είναι κοντά του, να του συμπαραστέκεται σε κάθε τι που θα ζητήσει. Και όταν εργάζεται βάζει μια γυναίκα και τον προσέχει και γυρίζει και μετά αφιερώνει όλες τις ώρες του εκεί. Και είναι θαυμαστό, γιατί θα το πω δημοσίως. Αυτό τον πατέρα, τον κατάκητο που είναι, που δεν μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει, είναι, υποφέρει αρκετά τον καρκίνο, τον επισκέφτηκε ένας λέων πραγματικά της Ορθοδοξίας, ένας στήλος της Ορθοδοξίας, να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, αλλά στην κυριολεξία στήλος της Ορθοδοξίας, ο Παπαγιάννης ο Διώτης, 90 και, πήγε με το λεωφορείο και τον εξομολόγησε τον άνθρωπο. Πόσο συγκινητικό ήταν αυτό. Δεν δέχτηκε ούτε τα κόμιστρα του για να πάρει ένα ταξί. Όχι, παιδί μου, λέει, εγώ με το λεωφορείο γυρνάω. Είναι ο Παπούλης, ο Παπαγιάννης ο Διώτης, φίλος είναι της εφημερίδας. Αγωνιστής. Μέχρι τώρα στα γραφεία του γράφει. Έχει εκδώσει τα βιβλία των πατέρων και δεν του δώσαν σημασία πολύ. Τόμους ολόκληρους. Τα άπαντα των Αγίων Πατέρων. Δεν ξέρω πώς τόμους. Τον Άγιο Γάνη, τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο. Αυτή ήταν η ζωή του. Τον αγαπούσε πολύ ο Άγιος Πορφύριος. Είναι ο παπάς που τόλμησε και πήγε όταν ήρθε ο Πάπας στην Ελλάδα και του είπε, Πάπα, είσαι αιρετικός, και τον σέρνανε κάτω γέρον άνθρωπο. Το θυμόσαστε τότε. Και τον πήρε ένας καρδινάλιος και του έδωσε συγχαρητήρια. Είναι ο παπάς που όταν κηρύχθηκε η πανδημία λειτουργούσε και έπαιρνε μετά το Άγιο Δισκοπότηρο και έβγαινε με τα πόδια και πήγαινε στους πιστούς που ήξερε, στους ενωρίτες του, και τους κοινωνούσε στο σπίτι. Αυτός είναι ο Παπαγιάννης ο Διώτης. Αχ, να είχαμε τέτοιους, 10 παπάδες τέτοιους θα είχαμε, θα ήταν διαφορετική η Ελλάδα μας. 10! Ούτε 10 δεν έχουμε. Παλικάρια έτσι να βγαίνουν μπροστά. Και αν μπορούσε ο Παπαγιάννης ο Διώτης, αν δεν είχε αστυνομία και πήγαινε κοντά στον Πάπα, θα τον χαστούκιζε. Και θα άγιαζε το χέρι του, θα γινόταν Άγιος. Τον σύρανε κάτω όμως, αυτό πήρε εύσημα. Αυτός ακόμη είναι ενεργός. 90 και, 94, πόσο 93, 94, αν δεν κάνω λάθος. Θα τον δείτε στα λεωφορεία να τρέχει, σαν μικρό παιδί. Νεανική η ψυχή του. Έχει νεότητα στην ψυχή. Μπορεί το σώμα του να τον εγκαταλείπει, να είναι φθαρτό, να γέρασε, αλλά η ψυχή του το λέει. Και με την ψυχή του πήγε πάνω. Και τον εξομολόγησε, τον Μπαρμπαλάμπρο. Και ένιωσε αναποφυσμένος. Έφυγε ένα βάρος. Ένιωσε ανάλαφρος. Πάνε και άλλοι παπάδες εκεί. Και τον κοινωνάει κι άλλος ένας. Και αυτός, ο Παναστάτης, δυνατός. Ο Παπαγιάννης, δεν θα πω ποιο είναι. Αυτός δεν έπαψε ούτε μία μέρα να λειτουργεί μέσα στην πανδημία. Κάθε μέρα λειτουργούσε. Γεμάτος, σφιχτά, ασφιχτικά γεμάτος ο ναός. Και χωρίς μάσκες μέσα. Δεν υπήρχαν καρναβάλια στο ναό του. Αυτός ο Παπαγιάννης με την πρώτη ευκαιρία πάει και κοινωνάει τον κατάκι του. Καρκινοπαθή. Χωρίς Χριστό λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα.
Βάλουμε τον Χριστό στις καρδιές μας. Να πορευόμαστε με τον Χριστό. Να αφήσουμε τις κουτοπουνηριές. Να αφήσουμε αυτές τις μικρότητες. Τα μικροσυμφέροντα. Να παίζουμε στα γόνατα και να μην ζητάμε την υγεία του σώματός μας, αλλά την υγεία της ψυχής μας. Για τις ψυχές μας ήρθε ο Χριστός. Πώς γιάτρευε, μωρέ. Πώς γιάτρευε ο Χριστός μας. Αφέροντες οι αμαρτίες, είπε στον παράλυτο. Μόνο μία φορά στον τυφλό είπε. Στον τυφλό τι του είπε. Λέει, το ρώτησαν οι μαθητές, οι αμαρτίες των γονέων, λέει, του δημιούργησαν την τύφλωση. Όχι, λέει. Η τύφλωση αυτή που ήταν γενετής τυφλός για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και θυμόσαστε πως τι ωραία απάντησε ο τυφλός στους Φαρισαίους όταν προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θαύμα. Και τι ωραία απάντησαν οι γονείς. Καταπληκτικό κείμενο. Πόσο ωραία τους απάντησε. Διδακτικό κείμενο. Ομολόγησε ο τυφλός που ιάθηκε. Ομολόγησε το Θεό. Δεν τα έβγαλαν πέρα μαζί του οι Φαρισαίοι, γιατί αγαπούσε, είχε το Θεό στην καρδιά του. Και γι' αυτό με τις πράξεις τον δόξασε. Γι' αυτό το δοξάστηκε. Αυτός ναι, έμεινε έτσι για να δοξαστεί το όνομα. Έχει ο Θεός τα σχέδιά του. Εμείς βιαζόμαστε. Φοβόμαστε, κρυβόμαστε πίσω, λέμε, έχουμε χρέη, πώς θα τα καταφέρουμε. Βρε, τι χρέη έχουμε. Χριστός μας λείπει, γι' αυτό έχουμε λύπη. Ποιος το έλεγε, ο Άγιος Παΐσιος. Έχουμε χρέη. Ωραία. Δεν έχουμε πατέρα. Πατέρα, έκανα λάθος. Με έπιασε ο εγωισμός, με έπιασε το ένα και έκανα αυτές τις επενδύσεις και βγήκανε λάθος. Φύγαμε μακριά. Σαν οικογένεια. Έφυγα εγώ προσωπικά, να πει ο άλλος, στην προσευχή του, από σένα. Διόρθωσέ με. Τι νομίζω, δεν θα σε πέρασω από το χέρι. Έχει τόσο αγάπη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμη και όταν έδιωχνε τους πρωτόπλαστους από τον παράδεισο, τους ανακοίνωνε ότι πώς θα ξαναεπιστρέψουν στον παράδεισο. Την ίδια στιγμή, διαβάστε τη Γένεση. Λέει, θα συντρίπθει η κεφαλή του καταραμένου όφη. Θα συντριβεί, λέει. Έδωσε δηλαδή την ίαση της ψυχής και όταν πήγε, το γιορτάζουν, στην πρώτη Ανάσταση, πήγε κάτω, ποιος επισκέφτηκε, τους νεκρούς. Και εκεί τον αναγνώρισε ο Αδάμ και είχε ένα ωραίο τροπάριο, το Μεγάλο Σάββατο. Από τα βήματα αναγνώρισε τον Κύριό του. Από τον τρόπο που περπατούσε μέσα στον Άδη και λέει, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι ωραία εικόνα. Του έδωσε το χέρι της επιστροφής. Αυτό που του είχε υποσχεθεί με την τιμωρία που του επέβαλε λόγω της παρανομίας του, του έκανε πράξη ο Χριστός με την Ανάστασή του. Τι ωραία τροπάρια είναι αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κανείς δεν τα παρακολουθεί εύκολα όμως. Τι ωραία κείμενα. Μιλάνε για το Ευαγγέλιο, για το μαρτύριο. Τι πέρασε ο Χριστός. Σήμερα δεχόμαστε μια συκοφαντία και σκινούμαστε, σηκώνουμε μπαϊράκι. Λέμε, μήνε να με συκοφαντήσει εμένα αφού δεν έκανα αυτό, δεν έκανα. Τι λέει, ρε άνθρωπο. Δεν άγιασε κανένας αν δεν περάσει από το στίβο της συκοφαντίας. Ποιος Άγιος δεν πέρασε από το στίβο. Άλλους τους λέγανε μάγους, άλλους τους λέγανε αιρετικούς. Ποιος Άγιος δεν πέρασε. Ο Άγιος Αθανάσιος προπυλακίστηκε, εκδιώχθηκε, εξορίστηκε. Πέστε μου έναν Άγιο που να έζησε καλά. Τον Άγιο Πορφύριο, μάγο τον λέγανε. Τους έκανε θαύματα, τους γιάτρευε και τον κορόιδευε. Κάποιοι τον κορόιδευαν. Τον Άγιο Παΐσιο, τα ίδια. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν και ιερωμένοι που αμφισβητούν την αγιότητά του. Και είναι ντροπή τους.
επειδή έχουν προβλήματα με τον Βαρθολομαίο, αμφισβητούν την Αγία. Τι δουλειά έχει ο Παΐσιος με τον Βαρθολομαίο? Η ζωή του Παϊσίου ήταν Αγία. Πρέπει, επειδή εσύ τα πας κόντρα με τον Βαρθολομαίο, και καλά κάνεις που τα πας κόντρα, δίκιο έχεις, αλλά εις μη σοπεδώνεις και τα άλλα. Και έχουμε πολλούς, πολλά παραδείγματα Αγίων. Είπα για τον Βαρθολομαίο και θυμήθηκα το ταξίδι του. Πολλοί κόσμος το αγνόησε. Πάπουτε, όταν ερχόταν ο Πατριάρχης στην Ελλάδα, σηκωνόταν όλη η Αθήνα στο πόδι, όπου και να πήγαινε, κόσμος και ντουνιάς. Τώρα έρχεται ο Πατριάρχης και είναι μόνο οι αυλικοί του που τον συνοδεύουν. Και κάποιοι που παρασημοφορούνται με προσκλήσεις, λέει. Και ελέγχονται, πάει αστυνομία, ελέγχει. Γιατί? Τι φοβάται ο Πατριάρχης για τη ζωή του? Κάποιος που φοβάται για τη ζωή του, τη φοβάται γιατί? Γιατί δεν έχει πίστη στην άλλη ζωή και νιώθει ενοχές. Πώς θα πας πάνω? Νιώθεις ενοχές. Ήρθε λοιπόν, ήρθε, βραβεύτηκε και πήγε στο Ίδρυμα Ιάρχος. Έκαναν εκεί κάποια απονομή, πήγε να τιμήσει, παραβρέθηκε στην τιμή που κάνανε στον καθηγητή της θεολογικής, στον επίτιμο καθηγητή της θεολογικής σχολής, τον Βλάση το Φιδά, και έφυγε. Αυτά. Απαρατήρητο. Ούτε καν τα μέσα ενημέρωση γράψαν κάποια μικρά τέτοια σχόλια και τελείωσε. Μονόστιμο. Που κάποτε ο Πατριάρχης αποτελούσε πρώτη είδηση ο ερχομός του. Γιατί μαζί με τον ερχομό του ερχόταν και η ελπίδα αναγέννησης της Ρωμιοσύνης. Τώρα, τι να αναγεννήσει, τον οικουμενισμό ή την αγαπολογία? Εδώ ετοιμάζεται πάντα, μέχρι και το γράφουμε τώρα, το κείμενο που μας έχει στείλει ο πατήρ Παύλος, ο Δημητρακόπουλος, αναφέρεται σε δηλώσεις του Αθηναγόρα, του Πατριάρχη, που έλεγε, μιλούσε για το κοινό ποτήριο. Φτάσαμε, λέει. Όχι θα φτάσουμε. Φτάσαμε στο κοινό ποτήριο με τους παπικούς. Αυτό και αν αποτελεί βλαστημία. Να έρθει σε στην ίδια κατάσταση το ψέμα και η αλήθεια. Τα γράφουμε τώρα στο τεύχος του Μαΐου, το οποίο ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, δεν πρέπει να φοβόσαστε τίποτα. Όταν είσαστε ειλικρινείς απέναντι στον Χριστό και έχετε τον Χριστό στην καρδιά σας και έχετε την Παναγία μας, γιατί τιμάτε, γιατί η Παναγία μας δοξάζεται μέσα στην, την έβαλα μέσα στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να την τιμήσουν οι αγωνιστές της πίστεως. Οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, γιατί να την τιμήσουν? Γιατί άνοιξε την πύλη της αιωνιότητος σε κάθε άνθρωπο. Ήταν αυτή που είπε το ναι, χωρίς να σκεφτεί πώς θα αντιμετωπιζόταν μετά, τι θα έλεγαν οι γείτονες ή οι άλλοι, όταν θα την έβρισκαν, να την έβλεπαν ότι ήταν σε εγκυμοσύνη. Δεν σκέφτηκε τίποτε από τον κόσμο. Σκέφτηκε, άκουσε μόνο την εντολή του Θεού. Όταν ο Γαβριήλ της ανήγγειλε αυτήν, τα αποδέχτηκε. Και η αποδοχή αυτή της Παναγιάς που γιορτάζουμε στον Ευαγγελισμό μέσα στη Σαρακοστή και πάλι έγινε η πύλη της σωτηρίας, τα λέμε στους χαιρετισμούς. Όλα τα του κόσμου που γνωρίζαμε τα σύντριψε η ταπείνωση της Παναγιάς μας. Και γι' αυτό την έχουμε, γιατί είναι ο στυλοβάτης. Είναι ο στήλος μας στον οποίο στηριζόμαστε και λέμε Παναγιά μου, βοήθησέ με. Και πάει η Παναγιά στο γιο της και λέει αυτό το παιδί μην τα αφήνεις έτσι. Και όταν πάμε στην Παναγιά με καλή ανοιχτή καρδιά, τα κάνει όλα τα αιτήματα. Σας το λέω από προσωπικά βιώματα, από εμπειρίες. Και όχι μόνο σου κάνει τα αιτήματα όλα, σου δίνει και περισσότερα από αυτά που αξίζεις. Γιατί ένας πατέρας σου λέει αχ το παιδί αυτό προσπαθεί, θα το επιβραβεύσω. Ένα βήμα κάνουμε εμείς. Τα υπόλοιπα 9 είναι του Θεού. Αυτό το βήμα όταν το κάνει κάποιος
χριστιανός όταν το κάνει κάποιος από εμάς πραγματικά και είναι ειλικρινές, είναι ειλικρινής απέναντι στον Θεό, να μην κοροϊδεύει, να μην έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, θα πάω στον Χριστό, θα του πω αυτό, αλλά για να πετύχω αυτό, άμα πας έτσι, δεν σε δέχεται. Ο Χριστός θέλει να είσαι ντόμπρος. Να του πεις, Χριστέ μου, να φτιάξουμε ένα καφέ τώρα, να καθίσουμε να το πιούμε μαζί και να με βοηθήσεις, να με μάθεις, να με δασκαλέψεις, να κάνω το θέλημά σου. Και τότε έρχεται. Τότε έρχεται ο Χριστός. Όταν του πεις, θέλω να μάθω το θέλημά σου, τότε έρχεται. Γιατί δεν, στο θέλημα του Θεού είναι και η ευτυχία. Εμείς ζητάμε διάφορα, να μας κάνει το ένα τέτοιο, να μας κάνει το άλλο, να πετύχουμε εκεί. Όχι. Το θέλημά του. Το θέλημά του έχει, λέγεται ευτυχία. Η τήρηση του θελήματος του Θεού από τον καθένα μας έχει, περιγράφεται με την ετικέτα η ευτυχία στη ζωή. Γιατί ο Χριστός ξέρει για το την αποστολή του καθενός από εμάς. Αυτός δεν έχει. Δεν είναι ο Κύριος του αμπελώνα που λέγεται γη. Άρα λοιπόν εμείς ας μην ζητάμε τα δικά μας θελήματα. Ας ζητάμε το θέλημα του Θεού. Και τότε θα αγαπάμε τον συνάνθρωπο γιατί θα καταλάβουμε ότι ο συνάνθρωπός μας και ο μεγαλύτερος εχθρός μας ποιος είναι. Είναι ο άνθρωπος που θα μας ανοίξει την πόρτα για τον Παράδεισο. Μέσω της συγχώρεσης, μέσω της μετάνοιας ανοίγει ο δρόμος. Δύσκολο μονοπάτι. Αλλά είναι το μονοπάτι των αρετών και αξίζει κανείς να το περπατήσει. Γιατί αγαπάς και αυτόν που πιστεύουν οι άλλοι ότι κατακρίνεις. Δεν τον κατακρίνεις. Του τα λες μήπως και συνέλθει. Είναι χαστούκάκια πνευματικά, ψυχικά χαστούκάκια, σαν και αυτά που ρίχνει. Ο Μητσοτάκης έχει βαρύ χέρι. Δίνει κάτι ψυχικά χαστούκια δυνατά. Ρωτήστε τους βουλευτές. Αν δεν το ψηφίσετε αυτό, θα φύγετε. Τέτοια χαστούκια δίνει. Έχει ασκεί μια βιαία συνταγή, την οποία την ακούν όχι μόνο ο ίδιος, και άλλα κόμματα. Όλα, ανεξαιρέτως. Άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Αλλά ακολουθούν μια συνταγή ότι αυτό θα κάνεις γιατί αυτό είναι, το είπε το κόμμα. Ποιος είναι το κόμμα? Ο εντολοδόχος, ο χρηματοδότης του κόμματος ή αυτός που δίνει τις εντολές πέραν του Ατλαντικού. Σε αυτόν θα υποκύψουμε. Είπε λοιπόν αυτός που έδωσε την εντολή θα βγάλετε αυτό το νόμο και ο καημένος ο Κυριάκος έπρεπε να εφαρμόσει την εντολή. Πώς την εφάρμοσε? Με πυγμή. Εκβιαστικά. Αυτή είναι βία. Χειρότερη βία. Από το να δώσει ένα χαστούκι όπως έδωσε αυτό το ευλογημένο χέρι αυτής της κοπέλας στην Καβάλα η οποία είχε φύγει από την νίκη. Είχε αποσυρθεί από την νίκη. Και όμως η νίκη λέει να την περάσει στο πειθαρχικό. Αφού είχε φύγει, πώς θα την περάσει στο πειθαρχικό? Είχε φύγει από πολύ καιρό πριν. Έτσι έμαθα από την Καβάλα. Δεν ξέρω, μπορεί να. Έτσι μου μετέφεραν ότι δεν έχει ασχοληθεί, δεν ασχολείται πλέον με την νίκη και με τα πολιτικά. Τι την ερέθησε αυτή την κοπέλα? Πήγε με θράσος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είχε ψηφίσει τον κατάπτυστο νόμο και πήγε κάτσε και μπροστά. Και όχι μόνο κάτσε μπροστά, την προλόγησε και ο ιερέας. Αυτό ήταν το λάθος. Όπως πάει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος με το Μητσοτάκη στη Θήβα, γιατί πάει? Δεν πάνε γιατί το κάνουν, ξέρεις, από αγάπη, ξέρεις, για το γυροκομείο, για τους γέροντες. Πάνε για να δείξουν ότι έχουν φτιαχτεί οι σχέσεις της θρησκευτικής ηγεσίας με την πολιτική ηγεσία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ποια ζωή? Αυτά σας περνάνε γιατί μας περνάνε κορόιδα. Πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε.
να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί και να καταλαβαίνουμε που είναι η αλήθεια και που το ψέμα. Να μην πηγαίνουμε με βάση τα κριτήρια τα προσωπικά μας και τις ιδιοτέλειες να πάω να ψηφίσω τον τάδε βουλευτή, γιατί μπορεί να μου κάνει να μου βορταχτοποιήσει την κόρη ή το γιο, ή να ψηφίσω τον τάδε που θα μου επιτρέψει να περάσω αυτή την τροπολογία που θα περάσει ένας δρόμος από το χωράφι. Έτσι σκεφτόμαστε όλοι. Μηδενός εξερουμένου, με τα ρουσφέτια, ρουσφετολογία. Και αυτό το εκμεταλλεύονται. Γίνονται αυτοί, ενώ πάνε με καλή διάθεση στη Βουλή, στο τέλος γίνονται μαυρογιαλούροι, τη γνωστή ταινία, την ελληνική. Λέει, θα σας κάνω, λέει, γεφύρια, έλεγε αυτός. Θυμόσαστε αυτό την περιβόητη. Μα δεν έχουμε, λέει, ποτάμια. Θα σας φτιάξω και ποτάμια. Έτσι είναι, υποσχέσεις. Ή ο άλλος, θυμόσαστε το Βέγκους, νομίζω, που ήταν, ή ο Βουτσάς, ο Βέγκους, νομίζω, που πήγαινε και ο άλλος και είχε το τηλέφωνο ότι δεν λειτουργούσε, το καλώδιο ήταν κομμένο και έπαιρνε δίθεν τον Υπουργό και έλεγε, ναι κύριε Υπουργέ, τακτοποιήθηκε το θέμα, τακτοποιήθηκε, και ο άλλος κράταγε το καλώδιο όρθιο. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η αλήθεια. Έτσι λειτουργούν όλοι. Ρουσφετολογία, τακτοποίησης. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός ένα κουνηματάκι να κάνει πάνε όλα. Ένα κουνηματάκι. Ήρθε η σκόνη, λέει, και από πώς ήρθε η σκόνη. Άμα δείτε τώρα στον ουρανό πάνω, θα δείτε πάλι τα σύννεφα από τα αεροπλάνα. Δημιουργούν καταστάσεις αποπνικτικές. Μεταφέρανε, ραντίζανε, ψεκάζανε και βγήκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα 700% πάνω το αλουμίνιο στην άμμο, στην έρημο. Από πού έπεσε αυτό το αλουμίνιο? Άνοιξε ο ουρανός και ήρθε αλουμίνιο. Τα αεροπλανάκια, τα ειδικά αεροπλανάκια. Γιατί αλλάζουν τον καιρό για να σε πείσουν, καημένε χριστιανέ, καημένο μου Έλληνα, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Την οποία δημιουργούν αυτοί, να σε φοβήσουν, να σου φτιάξουν μια καινούργια γενιά αυτοκινήτων. Τα παλιά δεν μολύνουν το περιβάλλον, πρέπει να φτιάξουμε καινούργιο. Να αρχίσει η οικονομία να κινείται με καινούρια αυτοκίνητα, να φτιάξουν εναλλακτικές λύσεις για να πλουτίζουν. Και εσύ πιστεύεις τη βλακεία που λένε για περικλιματικής αλλαγής? Δεν υπάρχει τίποτε τέτοιο. Δημιουργούν, αλλάζουν τον καιρό, και όταν δημιουργείς, ξέρω εγώ, ηλιοφάνεια στη Σιβηρία και μαζεύεις από εκεί, διώχνεις τα σύννεφα από εκεί, και κάπου αλλού θα πάνε τα σύννεφα και θα έχεις καταραχτώδες βροχές στη Θεσσαλία, λόγω χάρη. Έτσι γίνεται. Καταλάβατε, βγήκε και μια άλλη εκεί υποψήφια και λέει, όπως το έλεγε ο Πάγκαλος, μαζί, λέει, τα φάγαμε, μαζί, λέει, κάναμε το έγκλημα στα Τέμπη. Τι μας λες, μωρέ? Ποιον κοροϊδεύεις? Όλοι, λέει, ευθυνόμαστε. Με τα βίβαση των ευθυνών. Για να ισορροπήσει, γιατί τα Τέμπη πιένε την κυβέρνηση όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Και πρέπει κάπως να ρυθμιστεί, να ισορροπιστεί. Τώρα έχουμε Πάσχα. Για να δούμε. Τι μας επιφυλάσσει το Πάσχα αυτό? Θα είναι ήσυχο? Θα έχουμε γεγονότα? Δεν ξέρω. Ο Θεός γνωρίζει. Τα πάντα όμως μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντα. Όταν ο Θεός θέλει, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Και όπως λέει ο Παπαρσένιος, και το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, όταν, λέει, με σύντριψαν και μη είχαν κάνει κομμάτια, τότε, λέει, ο Θεός έπαιρνε κομματάκι και σύνθεαν και με ξαναέβαζαν να προχωράω στη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος το λέει διαφορετικά. Από τις ψηφίδες της καταστροφής που δημιουργείται, παίρνει, λέει, τις ψηφίδες ο Θεός και φτιάχνει ένα ωραίο μοσαϊκό. Αυτό το μοσαϊκό πρώτα σκέφτομαι να φτιάξει στις κατεστραμμένες από την αμαρτία ψυχές μας, στον καθένα προσωπικά, να τις αναστήσει ο Θεός, να φύγουν τα προβλήματα, οι γλωσσοφαγές, οι μαγείες, οι αδικίες μέσα στα ίδια τα σπίτια μας,
να υπάρχει πραγματική αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη, όχι αγαπολογία, όχι ιδιοτέλεια. Να υπάρχει αγάπη με ανιδιοτέλεια, να μην στηρίζεται στα έσπα και στα κονδύλια και στα συμφέροντα, αλλά να στηρίζεται στο Χριστό. Αυτή η αγάπη λείπει σήμερα και αυτή εύχομαι να έρθει στα σπίτια σας γρήγορα για να συνοδεύσουμε τον Χριστό και να ψάρουμε στη δόξα τόπος οι παιδες την Κυριακή των Βαΐων, να πούμε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Τα παιδιά του έκραζαν αυτό. Να γίνουμε κι εμείς σαν τα παιδιά, παιδιά στις ψυχές μας. Να γίνουν αγνές οι ψυχές μας. Να γίνουν καθαρές. Και η καθαρότητα στη ψυχή μέσω της εξομολόγησης γίνεται. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Έχουμε άλλη μια εκπομπή, πρώτα ο Θεός, τη Μεγάλη Τετάρτη. Θα βγει τη Μεγάλη Πέμπτη. Και εκεί θα αποχαιρετιστούμε πρώτα ο Θεός, να πούμε και την καλή Ανάσταση. Εύχομαι καλό Πάσχα, να έχουμε καλή πορεία σε όλους μας προς το Πάσχα. Να είστε όλοι καλά. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή, Διονύσης Μακρής.